Είναι μαζί μα και ο κύριο Δημήτρη Ντερμιτζάκη, είναι ο πρόεδρο τη Αδεδίρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας, Καλώς ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Πριν πάμε στα σημερινά και όχι μόνο στα σημερινά, γιατί είναι η κορυφή του παγόβουνου η σημερινή ημέρα, κύριε Δερμιτζάκη, και έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, Μαρία, να δούμε τι έγινε και σήμερα, σήμερα μάλλον και στο Ηράκλειο, μεταξύ ε, σε άλλων πόλεων τη Ελλάδα. Ε, πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, πανεργατική και υπήρχε συμμετοχή του κόσμου. Φυσικά και υπήρχε συμμετοχή του κόσμου, όπω γνωρίζαμε από τι προηγούμενε μέρε, από την ανακοινώσεων. Είχαμε γενική απεργία για σε άδεδη με στάσει εργασία και στα μέσα μαζική μεταφορά. Συγκεντρώσει στι μεγαλύτερε πόλει τη χώρα. Μάλιστα στην Αθήνα έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με πλήθο κόσμου να πηγαίνει στο Σύνταγμα. Αλλά και στο Ηράκλειο η συμμετοχή ήταν πολύ έντονη με τι κινητοποίησει να ξεκινάνε λίγο πριν τι 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κύριε Δερμητζάκη, ε, βλέπω τι δικέ σα δηλώσει ε, και όσων βρισκόσασταν σήμερα στην απεργιακή κινητοποίηση. Την ίδια ώρα κρατάω έτσι και κάποια στοιχεία από τον προπολογισμό του 2025, ο οποίο κατατέθηκε ε, προ συζήτηση και ψήφιση. Πανηγυρικό το κλίμα από την κυβέρνηση, την ώρα που η κοινωνία, οι φορεί λένε άλλα. Ωραία. Να το δούμε λίγο αυτό, γιατί ναι. είναι πρόσφατο καταρχήν το γεγονό ε, ότι ο κ. Χατζηδάκη πανηγυρίζει και όλη η κυβέρνηση ότι. Είμαστε στη τροχιά ανάπτυξη και ότι υπάρχει ένα πλεονάσμα των 8 δις. Εντάξει, ας δεχτούμε λοιπόν ότι η οικονομία μας σε ένα συγκεκριμένο δεδομένο χρόνο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να πηγαίνει καλύτερα. Αυτό όμως δεν είμαστε εμείς οι οικονομικοί αναλυτές να το λύσουμε. Αυτό που εγώ από την πλευρά του, του δημοσίου υπαλλήλου και γενικότερα του εργαζόμενου πρέπει να δούμε, είναι τελικά... Το πλεόνασμα αυτό θα διατεθεί στην κοινωνία, θα διατοθεί σε δημόσιε δομέ που είναι τα νοσοκομεία που στενάζουν και το γνωρίζουμε πια όλοι. Δεν το λένε οι συνδικαλιστέ, το γνωρίζει ο κόσμο κάθε μέρα που το βιώνει. Που κλείνει ραντεβού σε, για του επόμενου έξι ή ένα μήνε ή ένα χρόνο για να δει βρει ένα γιατρό. Εκεί λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Σφαγιανάκη, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα πια είναι πολύ χαμηλόμιστοι. Και πού φαίνεται αυτό, zat, όταν διορίζει έναν εκπαιδευτικό αναπληρωτή ή ένα συμβασιούχο υγειονομικό στο δημόσιο, ε, ξέρετε, ξεκινάει από τα 700 ευρώ. Όταν αυτό ο χ δημόσιο υπάλληλο, αναπληρωτή δημόσιο υπάλληλο, έρθει από την Αθήνα, για παράδειγμα, με ενίκιο των 400 ευρώ, πώ μπορεί να επιβιώσει σε μια άλλη πόλη. Αυτό είναι το βασικό. Να μα πει λοιπόν ο κύριο Χατζηδάκη ή αν θέλετε να κάτσουμε στο τραπέζι να το συζητήσουμε και αν είναι θετικό αυτό ότι έχουμε πλεονάσμα 8 δι, να τα μοιράσει λοιπόν ή να μοιραστούν μέρο από αυτό σε αυξήσει των μισθών, γιατί αυτό διεκδικούμε. Και να ξέρετε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ο 13ο και ο 14ο μισθό, ο οποίο φωνάζουμε και το έχουμε βάλει ψηλά στην ατζέτα, οι δημόσιοι πάλι, που έχουμε να πάρουμε 14 χρόνια, κοστίζει 2 δι στο κράτο. Μα είπε πέρυσι ο κύριο Άδωνη, αν θυμάμαι καλά και το θυμάμαι πολύ καλά, ότι ξέρετε, ο προπολογισμό του κράτου δεν σηκώνει δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για του δημοσίου παλίλους. Ούτε γενναίε αυξήσει. Πέρυσι πήραμε αύξηση το 2023 από 20 έως 50 ευρώ. Έτσι, αυτή ήταν η αύξηση μετά από 14 χρόνια. Άρα λοιπόν, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να μπουν και γενικότερα όχι μόνο για τους μισθούς μας αλλά γενικότερα για τις δημόσιες δομές. Φάσκουν και αντιφάσκουν κύριε Δερμιτζάκη γιατί, τι, γιατί το, 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 ρωτάω αυτό ε, τουλάχιστον το ρωτάω με αφορμή τη δικιά σας την τοποθέτηση από τη μία λένε όχι σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό λοιπόν mm -hmm. όταν ε, υπάρχουν απαιτήσει από φορεί για αυξήσει, από σωματεία, από κλάδους συγκεκριμένους για αυξήσει. Από την άλλη υπάρχει το πανηγυρικό κλίμα. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η προσπάθεια, γιατί αν όπως λέτε και εσείς και ο, το λέει και η κυβέρνηση υπάρχει καλύτερα στοιχεία της οικονομίας που πάνε τα λεφτά αυτά. Ωραία, δεν θεωρώ ότι φάσκουν και φάσκουν. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αλλά ε, τα χρήματα αυτά είναι προτεραιότητες της ε, κυβέρνησης που θα πάνε και προφανώς δεν είναι προτεραιότητας ο, ο δημόσιος τομέας. Και οι δημόσιε δομέ, και ξαναλέω, δεν θα πω μόνο για του μισθού μα που πραγματικά είναι μείζον το θέμα, είναι και πώ ε, στελεχώνει, α πούμε, όχι μόνο τι δημόσιε υπηρεσίε, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Αλλά, παράδειγμα, θέλω να σα πω: Αν θέλετε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να πάμε στον νέφκα, στον Εσταυρωμένο. Mm. Δηλαδή, που έχω πρόσφατο ένα παράδειγμα, μπαίνει σε γραφεία τα οποία είναι κλειστά. Αύριο μεθαύριο κάνει αίτηση ένα πολίτη μα, συμπολίτη μα να πάρει σύνταξη. Ξέρετε πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Όταν έχει κλειστά γραφεία και φακέλου, μέχρι εδώ πάνω, με συγχωρείτε, όσο α πούμε. Είναι δηλαδή πραγματικά ένα ε, μείζον θέμα. Τελικά υπάρχει προτεραιότητα από την κυβέρνηση κλειστά να πέσει χρέο. Υπάρχει λόγω έλλειψη προσωπικού. Έτσι. Ειλικρινά σα το λέω. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού παντού. Όπω υπάρχει στα νοσοκομεία, υπάρχουν και σε όλε τι δημόσιε υπηρεσίε. Προχθέ πήγα στην Πολοδομία. Ξέρετε τι χαμό Γίνεται. Ξέρετε, λένε, λένε οι, οι πολίτε, Ποιο θα περιμένει τώρα σε αυτή την ουρά να δει τι θα κάνει και πώ θα μπορεί να τελειώσει και τι αρμοδιότητε και τι υποθέσει που έχει. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Α βάλει λοιπόν προτεραιότητε η κυβέρνηση και α κάτσει σε τραπέζι να κουβεντιάσει και με τα συνδικάτα. Και το λέω γιατί. Να το πούμε γι' αυτό. Ε, τώρα και έξι μήνε ζητήσαμε να δούμε η ΑΔΔ, η εκτελεστική γραμματέα τη ΑΔΔΔΔΔΗ στα κεντρικά στην Αθήνα και τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Χατζηδάκη και τον Υπουργό Οικονομικών έτσι, και δεν απάντησαν καθόλου. Δεν σα έδωσαν καμία απάντηση. Καμία απάντηση δεν πήραμε. Να πούμε ρε παιδιά, ξέρετε κάτι. Ναι, υπάρχει πλεονάσμα. Προφανώ δεν σα είπα ότι αύριο το πρωί θα γίνει. Δεν θέλω ότι φλούμε ότι από τα 900 ευρώ ο αναπληρωτή ή ένα μόνιμο εκπαιδευτικό 8 χρόνων περί 900 ευρώ. Προσέξτε, 900 ευρώ θα πάει στα 1400. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Αλλά α δώσουμε γενναίε αυξήσει, 100-200 ευρώ. Δηλαδή, και όταν ο ίδιο ο Πρωθυπουργό θεωρώ ότι μα εμπέζει, και το λέω, αναλαμβάνω τη, τη πραγματικά τη λέξη που κουβεντιάζω, mm -hmm. που λέω, θεωρώ ότι μα εμπέζει διότι ανακοίνωσα από βήματο ΔΕΘ mm -hmm. ότι θα πάρουμε αυξήσει σε βάθο τριετία. Σε βάθος τριετίας, έτσι ακριβώς είπε, 105 ευρώ. Αυτά είναι μεικτά. Ο βάθο τριετή σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα παίρνουμε γύρω στα 30. Μήκτα. Αυτό σημαίνει 14 ευρώ. Δηλαδή θα είμαστε Η Κάθε χρόνο 14 ευρώ αύξηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2025 Μπορώ να σα κεράσουν ένα καφέ. Το καφέ σα <ΣΣ> είναι 14 ευρώ από τον Ιανουάριο. Ναι. Ε, τότε θε, συγγνώμη, αλλά αυτέ δεν είναι αυξήσει. Mm -hmm. Έτσι να λέμε αλήθειε. Και όποιο θέλει μπορεί να βγει να το διαψεύσει αυτό που λέμε. Mm -hmm. Αυτέ είναι και μάλιστα ανακοινώσει από επίσημα χείλη του Υπουργείου, τη κυβέρνηση. Θεωρείτε και ο δικό ο κλάδο για δίδυ συνολικά. <ΣΣΣ> Μπαίνει στο περιθώριο των συζητήσεων και το ρωτάω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Όχι mm -hmm. ότι έχουν δοθεί παροχές του ιδιωτικού τομέα, δεν εννοώ αυτό, mm -hmm. αλλά ίσως και λίγο επικοινωνιακά σηκώνεται περισσότερο και το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Γιατί για κάποιο λόγο ενδεχομένω να έχει επικρατήσει και το θέμα ότι α, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν καλύτερε εργα... εργασιακέ συνθήκε από ότι mm -hmm. στον ιδιωτικό mm -hmm. κλάδο. Και θέλω την απάντηση σα. Αυτό μην κρυβόμαστε πίσω από το okay. δάχτυλό μα. Το ξέρετε και εσεί το συναντάτε την κοινωνία ή αυτή η έκφραση λάτε δημόσιοι υπάλληλοι σας θεσίες. Ναι. Σε αυτό που λέτε να σας πω κάτι. Επειδή θέλω πραγματικά τα βλέπουμε ρεαλιστικά. Είμαι 19 Έτσι. χρόνια στην εκπαίδευση. Είμαι 17 χρόνια μόνιμος υπάλληλος στο, στο, στο δημόσιο ας πούμε. Ε, δείτε κάτι. Προφανώ σε κάποιε των περιπτώσεων οι συνθήκε είναι πολύ καλύτερε στο δημόσιο. Ναι, υπάρχει μια. Αλλά να σα πω κάτι. Να σα πω όμω δική... ναι, αλλά... Προφανώ. Αλλά θα σα πω και κάτι. Προσωπικά δεν θα ήθελα να ήμουν νοσοκόμο ή γιατρό σε νοσοκομείο αυτή όχι, τη στιγμή. Όχι, όχι. Σα το λέω έντοιμα, αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν τεράστιο βάρο. Ναι, 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 ναι. Μην τζουβαλιάζουμε, κύριε. κύριε δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν χρόνια. αυτή τη στιγμή καλοπληρωμένοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και το γνωρίζω και όλοι γνωρίζουμε μεταξύ μα την κοινωνία και ναι. ξέρουμε και έχουμε και φίλου και συγγενεί, οι οποίοι δουλεύουν με πολύ, πολύ καλύτερου ναι. μισθού και αμείβονται για το 13ο και το 14ο το μισθό. Δεν μπαίνουν στη δικασία του κοινωνικού αυτοματισμού όμω. Θεωρώ. Ότι αυτή τη στιγμή γενικότερα οι μισθοί, και δεν το λέω μόνο εγώ, ναι. να σα αναφέρω μόνο ότι η Eurostat πριν δύο εβδομάδε ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι ε, τρίτη από το τέλο. Hey, η Μαρία η Καπύρη μα έδινε hey, εδώ το είχα, ρεπορτάζ. Με ελάχιστη διαφορά από την Ουγγαρία ασεμιστούς στην Ευρώπη και είμαστε μια από τις ακριβότερε χώρε. Και κοιτάξτε πια. Η επικοινωνία με όλο τον κόσμο είναι πανεύκολη. Έχουμε φίλους, έχουμε γνωστούς, έχουμε συγγενείς στη Γερμανία, στο Βέλγιο που, ε, και συναδέλφους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουμε ότι πολλά από τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, είναι ακριβότερα ή στην ίδια τιμή στις χώρε που, που, που ανέφερα, με μισθού των 3.000 ευρώ. Ε, Έτσι. Ακριβώς αυτό που... Άρα λοιπόν κάτι σημαίνει αυτό, κάτι γίνεται λάθος σε αυτή τη χώρα. Υπήρχε εξώφυλλο σήμερα σε μεγάλη Βρετανική εφημερίδα που έλεγε ότι η Ελλάδα ε, είναι με μισθού στα επίπεδα τη Βουλγαρία, αλλά με τιμέ στα επίπεδα τη Αγγλία. Ακριβώ αυτό που αναφέρατε. Αυτό το λένε, νομίζω και δεν είμαι ειδικό, αλλά νομίζω το λέει και ε, η, ε, του τουρισμού. Ότι σε κάποιε περιπτώσει είμαστε ακριβοί. Γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό, όταν τα ΦΠΑ έχουν πάει στο Θεό και πολλά άλλα που δεν θέλω να τα αναφέρω. Όπω και να έχει, γενικότερα ε, είμαστε μια χώρα η οποία Όντω δεν δίνει κίνητρα στο νέο να μείνει. Γι' uh -huh. αυτό και βλέπετε, δεν, δεν, δεν νομίζω ότι έχουν έρθει πίσω. Γιατί άκουσα κάποιες κάποιε δηλώσει πριν ένα χρόνο πάλι από στόματο κυβερνήσεω ότι ε, υπάρχουν νέοι που θα γυρίσουν πίσω. Με, συ, με συγχωρείτε, εγώ τουλάχιστον την εκπαίδευση που γνωρίζω, όλο και περισσότερε αιτήσει έχουμε συναδέλφων που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό να ζήσουν. Στα δικά σα τα χρόνια, τα χρόνια που είσαστε εκπαιδευτικό, γιατί είσαστε και αρκετά χρόνια. Βλέπετε λοιπόν πολλού συναδέλφου σα να αναζητούν αυτή την ευκαιρία και έχουν Φυσικά, φύγει εκπαιδευτικοί. Φυσικά, να ξέρετε κάτι, αυτό είναι ζηλευτό. Σα το λέω έτοιμα. Μακάρι να μπορούσαμε να φύγουμε πολύ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Υπάρχουν για τον κλάδο των εκπαιδευτικών μεγάλε ευκαιρίε στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν πια στην Ευρώπη. Από όσο γνωρίζουν τόσο πολύ, διότι ξέρετε και τα ελληνικά σχολεία κλείσανε από εποχή, να, να σα πω, Μνημονίων που κλείσαν πολλά σχολεία ελληνικά. Δηλαδή, θυμάμαι από εποχή Διαμαντοπούλου, κλείσαν πολλά ελληνικά σχολεία και στο Μόναχο, σούμε, που θυμάμαι, και σε πολλά, άλλες, πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη που έχουμε πολύ ελληνική ομογένεια και το γνωρίζουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, ναι, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τον εκπαιδευτικό και ξέρετε πολύ καλά και για του γιατρού. Mm -hmm. Αυτό είναι το δεδομένο, που έχουν ακόμη περισσότερε ευκαιρίε στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι να σα πω, λένε τόσα πολλά τα θέματα. Η γαστατορολογική κλινική στο Βενιζέλιο πριν τρει μέρε σχεδόν έχει κλείσει. Μίλησα εκεί με, τους, με, τον πρόεδρο και των εργαζομένων εκεί πέρα. Έχει κλείσει διότι παρετούνται οι γιατροί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αρκεί η αύξηση μισθών για να κρατήσουμε του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα. Ξέρετε κάτι. Ναι, αρκεί να γίνουν γενναίε αυξήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Και να σα πω και κάτι. Ε, Συζητώντα με, με όλο τον εργασιακό χώρο και με, όλες, και με όλα τα συνδικάτα, μου αρέσει να το κουβεντιάζω αυτό. Δηλαδή, προχθέ κουβέντιζα και με υποψήφιου που είναι στο εμπορικό μεγετήριο. Ε, ο η οικονομία είναι ένα κύκλο. Ε, το δώρο των Χριστουγέννων για το δημόσιο υπάλληλο είναι πολύ σημαντικό γιατί θα κινήσει και την αγορά την τοπική. Αυτό το δεδομένο, το λέμε εμεί. Το λένε και οι έμποροι. Ναι, και του Ηρακλείου. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί, κοιτάξτε, έχει ένα καλό δημόσιο υπάλληλο, αυτό που είπατε πριν, όντω, αυτό είναι το σταθετικά του δημόσιου υπαλλήλου, ότι έχει μια μονιμότα. Και μονιμότητα. Τι τουλάχιστον καλύτερε συνθήκε. Αυτό. Ναι. Όταν λοιπόν πάρει ένα μισθό έξτρα 800.000 ευρώ στο δόρχο του Γένων ή του Πάσχα. Όντω θα, το, θα το, καταναλώσει στην τοπική αγορά και θα κινηθεί η αγορά. Γιατί ξέρετε κάτι, τον τελευταίο μήνα έχει κάτσει και η αγορά του Ηρακλή και το ακούμε. Ή, ξαναλέω, είμαστε σε μια μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε. Αυτό λοιπόν το χρήμα θα διατεθεί στην οικονομία. Δηλαδή πρέπει και οι κυβερνήσει, οι εκάστοτε και οι συγκεκριμένοι, να το δουν σφαιρικά ναι. αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό. Μαρία, θε να ρωτήσει κάτι τελευταίο. Ε, όχι, μην κάνω <laughs> Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ, κύριε. Και εγώ σα ευχαριστώ Είναι για την ευκαιρία. Να είστε καλά. θα τα ξαναπούμε ευχαριστούμε. φυσικά, ευχαριστούμε. όχι μόνο με αφορμή ε, τι απεργιακέ κινητοποιήσει. Έχουμε να δούμε και άλλα ζητήματα του κλάδου σα.